Βέβαια, επεισοδιάρα, τι γίνεται, ο κακός χαμός στον Άγιο Δομήνικο, ρε παιδιά. Δηλαδή, σακώνονται για μια ματζέντα. Αυτή δεν ξέρω, την ήξερα. Ματσέτα. Το μαχαίρι. Τι είναι η ματσέτα. Η μαχαίρα. Η χατζάρα, η γνωστή. Η μαχαίρα. Και την κλέψανε. Ναι, την κλέψανε, ψάχνουν τη ματσέτα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι η Λάουρα έχει γίνει μήλον της Έριδος, φέη. Γιατί? Σκέψου ότι ο Κοκκινάκης της κάνει ζήλιες γιατί πηγαίνει στους μαχητές και έχει επαφές με τον τζανκ περισσότερες. Και τι δουλειά του Κοκκινάκη. Ναι, κάτι παίζει, παιδιά. Κάτι. Έχουν έρθει πολύ, έχουν έρθει πολύ κοντά. Μας ακούει ο Μουρούτσος. Δεν λέω κάτι. Λέω ότι έχουν έρθει πολύ κοντά εδώ και έχουν έρθει. Εδώ τα κάνουμε στην τηλεόραση εμείς, θέμε. Ο Μουρούτσος δεν μιλάει άλλωστε. Να τη ματσέτα. Το θέμα θα είναι αν η ματσέτα και στο τουρκικό έχει να το ψάξει ο Παρτσόλης. Τηλεφωνήστε στον Νίκο Παρτσόλη. Σωστό. Πάντως ο Σπαλιάρας αμέσως έδωσε τον Αναγνωστόπουλο. Σου λέει αν κάποιος την έχει πάρει, ο Αναγνωστόπουλος. Άρα παιδιά του τα κλέβει ο Τούρκος, ο παραγωγός. Πηγαίνει του τα κλέβει για να γίνεται ήδη. Γι' αυτό είναι παιδιά. Δεν εξάρτητο αυτό το πράγμα. Τώρα άφησε κάτι για τη Λάουρα που δεν μου άρεσε. Τι. Αυτό που λες, τι. Ότι έγινε μήλον της Έριδος. Ναι. Παιδί μου, τις κάνουν ζήλιες. Αν δεις, θα καταλάβεις. Όχι, δεν το λέμε εμείς. Δεν λέμε εμείς. Φαίνεται στο επεισόδιο. Τις κάνει ζήλιες ο Κοκκινάκης γιατί πήγε στο τζανκ και δεν πήγε και μαζί του. Τη το είπε έτσι τα μάτια. Ότι θα βγει ο τζανκ εγκόμενος, με ξεπερνάει. Άμα δεις, θα καταλάβεις. Δηλαδή τα έχουμε δει όλα. Άσε που τελευταία είναι συνέχεια μαζί ο Κοκκινάκης με τη Λάουρα. Έχουν δεθεί πάρα πολύ. Και άσε που έχει εντοπίσει και κάτι η Ελεάνα που δεν μπορεί να το πούμε του Κοκκινάκη. Τι έχει εντοπίσει. Κάτι δεν μπορώ να το πω. Κάτι καλό. Ο ψηλό ζηλεύει. Παιδιά, κοντζάμ γάιδαρο πήγε να κάνει κούνια. Κοντζάμ γάιδαρο. Δεν είναι το δικό μα μοντέλο. Δεν είναι το δικό. Και τη είπε κιόλα ότι είσαι συνέχεια από εκεί. Έκανε ο Τσάν κούνια. Ναι, έκανε για όλου. Γιατί καημένο. Ερωτευμένο είναι μάλλον. Ο Τσάν είχε πει από καιρό ότι του αρέσει η Λάουρα. Το είχε αποκαλύψει το παιδί. Έλα, παιδιά. Ήταν φαν τη. Ναι, ναι, απλά τώρα που ενώθηκαν οι ομάδε και είναι μαζί, βρήκε την ευκαιρία να την έχει πιο κοντά. Δεν είναι κακό αυτό να έχει. Σκοτέρτο με το μουρούτσο με υπογλώσσα. Η Λάουρα τώρα. Έχει ένα πολύ καλό φίλο που στην επικοινωνία. Η κοινωνία είχαν μιλήσει. Τον Κούτρα, τον Δημήτρη Κούτρα. Τον Χρήστο. Μπορεί έτσι να βλέπει σίγουρα και το τσακ. Όπω λέει το Χρήστο Κούτρα, μα ακούει το ναι, με τον Χρήστο, είναι χρόνια φίλο. Θέλω όμως. Να σου πω, έτσι βλέπει και το τσακ. Ναι. Δεν λέμε πώ τον βλέπει η Λάουρα, λέμε πώ τη βλέπει ο τσακ. Ο Κοκκινάκης όμω λες εσύ ότι ζηλεύει. Παιδί μου, τη είπε κούνια που σε κούναγε και τη έλεγε ότι είσαι συνέχεια από εκεί και δεν έρχεσαι εδώ σου. Και τη είπε ότι εγώ σου είπα να πάμε να φτιάξουμε μαζί κάτι, ένα πάγκο και εσύ πήγε στην κούνια του τσακ. Είναι καλύτερη κούνια του τσακ. Καλά, είναι καλύτερη η κούνια από τον πάγκο, εννοείται. Πιο ωραία. Ναι, αλλά στον πάγκο γίνονται και άλλα πράγματα. Και στην κούνια, κάθε ψέμα. Κάτι ναι, γίνεται, ναι, ναι. Παιδιά. Και η Ευρυδίκη με τον Βασάλο χθες τα είπανε στο αγώνα. Ο Βασάλος μου αρέσει. Θα τα πούμε μαζί στην παραλία. Πάγανε καρδαμό, ήρθαν οι ορμές. Πέστε το ρεζάκι. Βάζεσαι ο Τσάνκ, παιδιά, με τη Λαουρίτα μας. Αλλά για τον Κοκκινάκη δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρεις. Γιατί να βγάλει αυτή την επίθεση χθες με την κούνια, άμα δεν του αρέσει. Ο Παρτσόλης τι λέει. Ο Μπορτσόλη στο μοντάζ, δεν καταλαβαίνω. Ο Μπορτσόλη είναι χωμένο στα μοντάζ τώρα, ψάχνει. Η Ελεάνα τι λέει. Μιλάει με Τουρκία ο Μπορτσόλη. Ζηλεύει ο ψηλό. Ερωτευμένο ο Τσάνκ, λέει ο Μπορτσόλη. Γιατί ο Κοκκινάκης δεν είναι τσιμπημένο. Έχει κάτι η Λάουρα που του κερδίζει όλου. Τέλεια. Ωραία. Είναι ωραία κοπέλα και έχει σεξ απειλή. Ναι, έχει. Δεν έχει, έχει αυτό το ναζι. Το ναζι, έχει όντω. Είναι γλυκούλα και έχει αυτό το σεξι έτσι μπάρμπι. Δεν έχει. Και πάντα βρίσκει κάποιον. Να τη κάνει τα χατήρια. Την παραδέχομαι σε αυτό. Τι εννοεί. Πάντα ρε παιδί μου, μπορεί να τη κάνει τα χατήρια η Λάουρα. Έχει αυτή τη γλυκίτητα που του πείθει όλου.